κοινωνίας βασισμένη στέρεα πάνω στον δικό του πολιτικό, επιστημονικό, αξιακό κώδικα. Με αυτή του την προτεραιότητα ζωής στόχευε ολοκάθαρα ο γιατρός στην κατάκτηση της αρετής που ονομάζεται αλληλεγγύη και την οποία θεώρησε και υπηρέτησε πιστά σαν υπαρξιακό δικό του στιμόνι. Την απόπλυνε από κάθε ίχνος επικοινωνίας, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, και ιστεροβουλίας. Την θεώρησε δική του ψυχοπνευματική ανάγκη. Την υποστασιοποίησε και την λάμπρινε στο πρόσωπο του αδύναμου και φτωχού Λευκαδίτη, σαν τέλεια αρετή. Την ενστάλλαξε με τρόπο υποδειγματικό σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, σαν μοντέλο επιδιωκόμενης βιωτής, για να αποτελέσει για τη σημερινή αλαφιασμένη ελληνική κοινωνία μια εξαίσια παρακαταθήκη, έναν δρόμο εθνικής σωτηρίας που πρέπει να βαδίσει ο Έλληνας, ο επιστήμονας, ο εργάτης, ο άνθρωπος και συνολικά το πολιτικό μας σημερινό σύστημα. Η γρηγόρια σύλληψη της αλληλεγγύης δεν είναι απλά λοιπόν ένα από τα κορυφαία διανοήματα ενός κορυφαίου διανοητή όπως ο γιατρός, αλλά καθίσταται τόσο αναγκαία για το σημάζωμα του ελληνικού κράτους μετά από μια δεκαετία πρωτόγνωρης οικονομικοκοινωνικής κρίσης και εξαθλίωσης. Ιδού ο μύτος που μπορεί να οδηγήσει έξω από το άντρο του σημερινού Μινόταυρου, γιατί αυτή η αλληλεγγύη είναι η μοναδική που μπορεί να αναπαρθενέψει τον σημερινό αλαφιασμένο, επαναλαμβάνω, Έλληνα. Όμως ο γιατρός ήταν και ιδανικός πραγματιστής. Αυτή η αξιολογιστική λειτουργία και δυνότητα του γιατρού δεν θα είχε καμία πρακτική σημασία στη μετέπειτα επιστημονικοπολιτική του δράση, αν δεν συνοδεύονταν και δεν συμπληρώνονταν από την δίδυμη αδερφή της, την πραγματιστική λειτουργία. Πραγματισμός. Η θεωρία και εν τέλει το πρόκριμα, σύμφωνα με το οποίο η αλήθεια συνίσταται στην πρακτική ωφέλεια και στην λειτουργικότητά της μέσα στη ζωή. Άλλη κορυφαία διανοητική έσω λειτουργία που κοσμούσε τον γιατρό. Ο πραγματισμός του, χωρίς τον οποίο η αξιολογιστική του δυνότητα θα ήταν κενή περιεχομένου. Ένας πραγματισμός που καταξιώνονταν και υλοποιούνταν με μια πλέρια πρακτική ωφέλεια του ανθρώπου, της κοινωνίας όλης. Και πάνω σε αυτό τον καμβά του πραγματισμού, ο οποίος σαν απότοκα και πραγματικά τέκνα φέρνει τον ορθολογισμό και τον ρεαλισμό, οργάνωσε την δυτή του δράση ο γιατρός, την επιστημονική και την πολιτική. Μέσα από την ιατρική του επιστημοσύνη, με συνοδό και οδηγό τον πραγματισμό, όσο και αν αποτελεί οξύμορο αυτή η συγκρουσιακή κατάσταση ρεαλισμού και εμπνευματωμένης πορείας, δημιούργησε τον δικό του γρηγόριο τρόπο σκέψης, που το επέτρεψε να φτάσει σε αυτό που ονομάζουμε απόλυτο πνεύμα, που στην πράξη μεταφράζονταν από τον ίδιο και για τον ίδιο σε μια ψυχική κατάσταση άπλιστης αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο, μα οδηγούσε και σε προσωπική ευοχία τον ίδιο τον γιατρό. Ένα από τα σημαντικά περιεχόμενα αυτού του πραγματισμού, του οποίου ήταν ιδανικός φορέας, ήταν το στοιχείο του ενορατισμού. Έβλεπε μακράν ο γιατρός και θεωρούσε αυτή του την ενόραση σαν τρόπο γνώσης της πραγματικότητας, από την οποία αντλούσε τα επιχειρήματα και τις αποφάσεις του, κυρίως κατά την πλουσιότατη αντιστασιακή του δράση ενάντια στον ναζιζοφασισμό. Ο γιατρός ήταν ο πρώτος αντιστασιακός όχι μόνο της Λευκάδας αλλά της Ελλάδας. Όταν θεώρησε χαμένο τον αγώνα στην Αλβανία και με λύπη του διέγνωσε και έζησε την κατάρρευση του μετόπου, στην οποία η Αλβανία πήγε εθελοντικά, να το σημειώσουμε, ήταν γιατρός νομίζω στο Αγρίνιο, και όταν επισκέφθηκε εκεί πέρα ο στρατηγός τότε Παπάγος τον παρεκάλεσε, εγώ δεν είναι η θέση μου εδώ, πρέπει να με στείλετε στο μέτωπο, και πήγε νομίζω και πολέμησε στην Τρεμπεσίνα. Σαν κατάρρευσε εκείνο το ηρωικό μέτωπο, όπως τόσοι αγωνιστές, επέστρεψε με τα πόδια του στη Λευκάδα. Αυτή του η πορεία μοιάζει σαν μια αποστολική πορεία προς Δαμασκό προφανώς. Τον ενέπνευσε και τον ατσάλωσε για τη δημιουργία της πρώτης αντιστασιακής ομάδας στο νησί, μαζί με τον Ξενοφόντα Μαλακάση και τον Τάκη Βεργίνη. Στην αντιστασιακή του δράση θριάμβευσαν αυτά τα δύο πρικιά
που έφερε, για τα οποία κάναμε λόγο παραπάνω, ο πραγματισμός του που το επέτρεπε να εκμεύει την πρακτική ωφέλεια και ο ενορατισμός του που επίσης το επέτρεπε να προβλέπει τις εξελίξεις των πραγμάτων. Έχουν να ομολογούν οι παλιοί σφακισάνοι σύντροφοί του τον αφοπλιστικό τρόπο με τον οποίο τους πιθανάγκαζε σχεδόν να μην προβούν σε μεμονωμένες ενέργειες κατά των Γερμανών, κυρίως με ενέδρες στην Ψηλή Στράτα εδώ παρακάτω και στον Άγιο Θωμά, εδώ, στο στενό του Αγίου Θωμά εδώ στον Ανατολικό Στόμιο των Σφαγιωτών. Διότι διέβλεπε ο γιατρός και φοβούνταν καλαβριτοποίηση των σφαγιωτών. Θεωρούσε τις αντιστασιακές πράξεις υψηλού μεν συμβολισμού, όμως ο πραγματισμός του του υπαγόρευε να θεωρεί την υπόθεση αντίσταση σαν μια διαρκή αντιφασιστική παίδευση του λαού. Διότι και πάλι διέβλεπε πως εκείνος ο ξενόφερτος φασισμός κάποια στιγμή θα κατέρεε, όπως και κατέρευσε. Φοβούνταν όμως τον τόπιο φασισμό, για αυτό και θεωρούσε την διαρκή αντιφασιστική παίδευση του λαού πρωταρχικό μέλημα του λαϊκού κινήματος. Και δεν διαψεύστηκε, γιατί επί των ημερών του ξημέρωσε και 21 Απρίλη. Τότε ο ίδιος ο γιατρός μαζί με τη γυναίκα του, τη Χαρίκλια, οδηγήθηκαν ξανά στην εξορία. Φοβούνταν τότε η Χούντα έναν σχεδόν 70χρονο γιατρό και πιθανό ανατροπέα? Όχι βέβαια. Έτρεμε όμως τον ποταμό των ιδεών του γιατρού και τη μεγάλη του επιρροή που εξασκούσε στο Λευκαδιατικό λαό. Και ναι μεν τότε ο διοικητής της αστυνομίας Λευκάδος, Κωνσταντίνος Φλούδας, τρέμοντας του είπε: «Γιατρέ, νιώθω δέος να σου παράσω χειροπέδες», όμως ο δρόμος της εξορίας για τη Γιάρο είχε ήδη ανοίξει. Ο γιατρός επιπλέον, εκτός από τις δύο αυτές, επαναλαμβάνω, ιδιότητές του, ήταν και η επιτομή του ιδεαλιστή. Δεν ήταν απλά ο καλός Σαμαρίτης, αλλά ένας άνθρωπος της διανόησης και του πνεύματος. Ένας λόγιος διανοούμενος που τον στόλιζαν οι δύο κορυφαίες μεν αρετές του αξιολογιστή και του πραγματιστή, όμως αυτές θα ήταν απλά διακοσμητικά κεντήδια, όπως μπορεί να είναι σε κάθε βιωτή, αν δεν κατακλείζονταν και δεν κυοφορούνταν στα σπλάχνα του ιδεαλισμού. Και ο γιατρός υπήρξε η επιτομή του ιδεαλιστή. Η στάση ζωής του έδειξε πως δέχονταν την πλατωνική έννοια περί ιδεών, σύμφωνα με την οποία οι ιδέες είναι αιώνιες και αμετάβλητες, συμβολίζουν δε την πραγματική ύπαρξη και στοχεύουν στην αληθινή αρετή. Και αυτό το μετερίζει του ενσυνείδητου και θύραθεν ιδεαλισμού, ο γιατρός το υπηρέτησε πιστά και διαβίου. Το τρίπολο, ιδέα, πραγματική ύπαρξη, αληθινή αρετή, είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο κέντησε την πανθομολογούμενη αλληλεγγύη του για τον συνάνθρωπο. Αν σαν κορυφαία πνευματική λειτουργία του ανθρώπου εμφανίζεται ο λόγος, σύμφωνα με τον οποίο ή μάλλον ο φορέας του οποίου έχει την συλλογιστική ικανότητα της ψυχής να τακτοποιεί και να οργανώνει τα νοήματά της, τότε το απότοκο του λόγου ή διαλεκτική είναι το εργαλείο πραγμάτωσης των ιδεών. Θασιώτης αυτού του αξιώματος ο γιατρός, του δόγματος της διαλεκτικής, στην πολιτική του σταδιοδρομία προσέγγιζε πάντα την αλήθεια κάθε θέματος με αυτή τη διαλογική μέθοδο. Έχουν να ομολογούν οι συναγωνιστές του και κυρίως ο έμιστος Απόστολος Λάζαρης για την υφαλαιότητα, την αντινεκτικότητα και τον μιλίχιο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε κάθε συνομιλητή του, ακόμη και τον πιο ταπεινό. Ακόμη και αν αυτή η διαλογική συζήτηση μεταξύ συναγωνιστών και συντρόφων τότε αντισταξιακών εκτρέπονταν σε οξύτητες. Έλεγε ο Απόστολος Λάζαρης για τον γιατρό: «Όταν ο γιατρός ο Βέτσας αναλάμβανε να συνθέσει, υπήρχε νεκρική σιγή σε κάθε μάζοξή μας». Αυτός ο γνήσιος και αμόλευτος ιδεαλισμός του γιατρού τον οδήγησε σταθερά στα βήματα της καθολικότητας, δηλαδή μια χωρίς διάκριση διάχυση της αλληλεγγύης σε όλους τους λευκαδίτες, ανεξάρτητα πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης. Δύο απλά παραδείγματα από τη ζωή του που φανερώνουν αποθεωτικά στην πράξη αυτή την καθολικότητα των ιδεών του γιατρού. Είναι γνωστό πως έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του εκείνα τα ταραγμένα χρόνια του εμφυλίου από τον γιατρό Μελά. Τον πρόλαβε όμως και τον αφόπλησε ο ίδιος ο γιατρός, και όταν παρέστη ανάγκη ο γιατρός ο Μελάς
Όταν μάλλον αρρώστησε ο γιατρός ο Μελάς και παρέσε ανάγκη να τον περιθάλψει ο γιατρός, έτρεξε αμέσως. Ακόμη, όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Λευκάδος το 1967, ένα πραγματικό περιστατικό, όπως μου το μετέφερε ένας γιος συγκρατουμένου του. Αρρώστησε η σύζυγος του Φρόρουχου τότε Λευκάδος. Όλοι τον προέτρεπαν, να τη δει ο γιατρός ο Γλιγόρης. Πράγματι, απευθύνθηκαν στο γιατρό. Δεν είχαν άλλη επιλογή ο Φρούαρχος τότε Λευκάδος. Και τους είπε ο γιατρός μέσα από τη φυλακή, για να έρθω να δω τη γυναίκα, θα πρέπει να φύγουν όλοι, να βγουν έξω και όλοι του τη συγκρατούμενη μου. Πράγμα αδύνατο, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αναγκάστηκαν και πήγαν τη γυναίκα μέσα στη φυλακή να την εξετάσει εκεί πέρα ο γιατρός. Του Φρούαρχου, επαναλαμβάνω, και σε εκείνη την εποχή. Και πραγματικά αυθεντική και πρωτοποριακή η διάγνωση του γιατρού δεν έπεσε όπως πάντα καθόλου έξω. Δύο κορυφαία συμβάντα που αναδεικνύουν το ακέραιο φρόνημα του ανδρός και την ύψιστη αίσθηση που τον διακατήχε στην ενάσχυση αυτής της σπάνιας αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο, αδιάκριτα του κομματικού του χρωματισμού. Παρόμοιο παράδειγμα, Άγιε Ηγούμενε, να μιλήσουμε και λίγο εκκλησιαστικά, συναντάμε μόνο πιστεύω στον Άγιο Διονύσιο, όταν στη Μονή των Στροφάδων, όντας ηγούμενος, συγχώρησε τον δολοφόνο του αδερφού του και τον έκρυψε μάλλον κιόλας από το καταδιωκτικό απόσπασμα. Μα πάνω απ' όλα αυτή η τέλεια αρετή του γιατρού δεν εκπορεύτηκε σαν ένα επικοινωνιακό υστερόβουλο ποτάμι, αλλά σαν μια εσωτερική του ανάγκη προς την κατεύθυνση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Σαν μια έμπρακτη υποστασιοποίηση, επαναλαμβάνω, των αριστερών του ιδεών. Γιατί πιστεύω και ομολογούν όλοι και παραδέχονται όλοι πως ο γιατρός έζησε και ανάλωσε τη ζωή του με το όραμα του σοσιαλισμού. Σαν ένα διαρκές αέναο γίγνεσθε σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας και δημοκρατίας, που στο επίκεντρό του έχει τον άνθρωπο και μόνο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, με ολοκάθαρη την άμεση διαισθητική επικοινωνία, ακόμη και στα επέκαινα με τον γιατρό του, ο λευκαδίτικος λαός, με την δυνατή του και μοναδική εμπειρία και την ελάνθαστη μνήμη, πορεύεται μέχρι και σήμερα. Και δεν είναι αυτή η πορεία παρά το κυρίαρχο σκέλος μιας προφητείας, που μιλά για την ανάθεση της εντολής στον χρωστήρα της ιστορίας, σαν επισφράγηση και επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης ουμανιστικής επιλογής, την οποία ευελπιστώ πως έστω και κατά ένα πολλοστιμόριο την έψαψα με τούτο το ταπεινό μου πόνημα για τον αείμνηστο γιατρό, Ξενοφόντα Γρηγόρη. Θέλησα πρωτίστως, ξεδιπλώνοντας τις τρεις ανεκτίμητες πνευματικές του ικανότητες, αυτές του αξιολογιστή, του πραγματιστή και του ιδεαλιστή, να τις αναδείξω ώστε ο γιατρός να πάρει την αρμόζουσα σε αυτόν θέση δίπλα στους κορυφαίους διανοητές της χώρας. Και ας μην μας κατέλειπε πολιτικά γραπτά μανιφέστα. Η βιωτή του και μόνο είναι το κορυφαίο πνευματικό πόνημα που μπορεί να μοντελοποιηθεί προς την κατεύθυνση της πραγματικής κοινωνίας των ανθρώπων. Θεωρώ επιπλέον πως πιθανόν δίνω και το έναυσμα για μια ενδελεχή και επισταμένη ενασχόληση των λευκαδίων επιστημόνων προς την πλευρά της ανάδειξης αυτών των χαρισμάτων του γιατρού, πέραν από τον καθομολογούμενο καλοσαμαριτισμό του, ο οποίος ανέλησα, θέλω να πιστεύω, πως δεν ήταν μια τυχαία έμπνευσή του, αλλά μια διαρκής αναζήτηση και υποστασιοποίηση της μέγιστης αρετής της αλληλεγγύης στο πρόσωπο του αδύναμου και του φτωχού ανθρώπου. Αλλά και η Βουλή των Ελλήνων θεωρώ πως πρέπει να ασχοληθεί, να τιμήσει και να αναδείξει την ολοφώτινη προσωπικότητα του γιατρού Ξενοφόντα Γρηγόρη, αφού χρημάτισε επί τετραετία εκπρόσωπος του Λευκαδίτικου Λαού 1963-1967 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ποιος ξέρει, αναδειφώντας και στα πρακτικά της Βουλής εκείνη ταραγμένη προδικτατορική εποχή, μπορεί να εξορίξουμε και ομιλίες του γιατρού, που να είναι ακόμη ένα θαλερό σημάδι και να τον κατατάσσει οριστικά στους κορυφαίους διανοητές της χώρας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, τελειώνοντας, για εμάς τους Λευκαδίτες, ο γιατρός δεν είναι απλά ένας θρύλος, είναι ο τρίτος εθνικός μας πόλος δίπλα στον Αριστοτέλη Βαλαωρίδη και στον Άγγελο Σικελιανό. Γιατί ποιητής ήταν και ο Ξενοφόντας Γρηγόρης. Επίησε το κορυφαίο ποίημα Παύλα Ραψοδία που λέγεται Αλληλεγγύη. Και μέσα από τούτη την κορυφαία αρετή τελικά να παραγγέλνει στον σημερινό Έλληνα τους στίχους από τον Αλαφροίσιο του Άγγελου Σικελιανού. Μα εσάς, ο άνθρωποι,
Τη ζωή που αρνιέστε να δουλέψετε, σας έδεσα στα λέτριά μου για να ανεβείτε ένα σκαλί και λίγη γης να οργώσετε. Σας κέντησα τη ράχη σας βαθιά με τη βουκέντρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Γεωργάκη. Στο μανδύλι τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Σε χτυκιάσανε στην τρία που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκα να γαυγίζουν στα μισά και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλά μαντένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Σαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή τόξοδες φαλανιές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργυρα μυθοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς περνούσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις να με δικάσεις πάλι με μαρτυρία και σαν κακούργο. Ευχαριστούμε την Πάτη και τον Διονύση. Θα ακολουθήσει η ομιλία από τον κύριο Βασίλη Φέτση, καθηγητή φιλόλογο και τέος δήμαρχο Λευκάδος. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Φωτεινού,
σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για την απόψινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι ένας εκ των ομιλητών. Για την οικονομία του χρόνου, και επειδή τις θεωρώ και εν πολλοίς τυπικές, ισχύουν οι προσφωνήσεις των προηγούμενων ομιλητών. Αγαπητοί εκπρόσωποι της οικογένειας του γιατρού, αγαπητοί φίλες και φίλοι, η σύντομη παρέμβασή μου στην απόψινή εκδήλωση αφορά στην κατάθεση σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης, αλλά και ευγνωμοσύνης και χρέους στο γιατρό, όπως έχει καθιερωθεί στις ψυχές και τη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας, αλλά και του υποφαινόμενου, που έχει την τιμή να σας μιλάει αυτή τη στιγμή και είναι συναισθηματικά περισσότερο φορτισμένη, αφού ο γιατρός στεφάνωσε τον πατέρα μου, με βάφτισε και με ξεγέννησε σε ένα φτωχόσπιτο στον Άγιο Νικήτα με το φως ενός λιχναριού, με τα γιατρικά μέσα που όλοι αντιλαμβάνεστε, που όμως αναπληρώνονταν από αυτά που πλούσια είχε η ψυχή του, συνέστηση, χρέος, ευθύνης και προπάντων αγάπης, πολύ αγάπης, πάρα πολύ αγάπης προς τον άνθρωπο και την ανάγκη του. Γι' αυτό τα παρακάτω λόγια θα είναι λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, λόγια της καρδιάς, ξεχύλισμα ψυχής, αφού εκ του περισσεύματος της καρδιάς θα λαλήσει το στόμα. Ας θεωρηθούν εράνιο μιας μικρής προσφοράς που είμαι βέβαιος ότι εκφράζει όλους μας προς το μεγάλο συμπολίτη μας, τον Ξενοφόντα Γρηγόρη, το γιατρό της Λευκάδας μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, το γιατρό της αγάπης μας, της ψυχής μας, του δικού μας ανθρώπου. Δεν θα αναφερθώ στην εθνική, εγωνιστική, πατριωτική, ιδεολογική του πορεία, αφού αυτά ελέγχθησαν κάπως και από τους προηγούμενους εκλεκτούς ομιλητές και είναι γνωστά λίγο πολύ. Θα προσπαθήσω με βάση τα στοιχεία αυτά να δώσω όσο μπορώ στο μέτρο του δυνατού το χαρακτήρα του, αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων που λειτουργήσαν καταλυτικά στη βίωσή του και τον τρόπο της ζωής του και έγιναν εργαλεία για την κοινωνία και τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Ο γιατρός, την ιδεολογία του, την αγάπη του στον τόπο του, την αλληλεγγύη του προς τον συνάνθρωπο, την ευαισθησία του στον ανθρώπινο πόνο, τη φτώχεια, την αρρώστια, την ανθρώπινη δυστυχία, έδωσε ολόκληρη και πέρα από τις ανθρώπινες και βιολογικές του δυνάμεις, με στόχο και σκοπό πάντα τον άνθρωπο. Σεμνά και ακούραστα, με ζεστή καρδιά, με ανθρωπιά, χωρίς ίχνος αλαζονίας και έπαρσης της επιστήμης, ξεχώρισε την προσφορά του από την ωφέλεια και η στεροφημία του δεν έχει να κάνει με καμιά επιτηδευμένη συμπεριφορά και προπαντός με κανένα υπολογισμό. Είναι η φυσική κατάληξη μιας συνειδητής επιλογής. Με απλές κουβέντες και χωριάτικες. Την ιδεολογία του και τα πιστεύω του, με εργαλείο και μέσω την ιατρική επιστήμη, τα έκανε πράξη και τρόπο ζωής, με κέντρο και επιδίωξη πάντα τον άνθρωπο. Και όλα αυτά, απλόχερα και για μια ολόκληρη ζωή, με πάθος και επιμονή και προσπάθειες, και πίστη και αγωνιστικότητα, με άπειρα προβλήματα και αντιξοότητες και δυσκολίες, με κύριο αντίπαλο το επίσημο κράτος, τα έδινε, τα πρόσφερνε απλόχερα, όχι σαν ενέχειρο κάποιας ανταπόδοσης οικονομικής, πολιτικής ή προσωπικής, χωρίς να υπάρχει στη σκέψη του η υπόνοια, ούτε ίχνος υπόνοιας τέτοιας ανταπόδοσης με οποιαδήποτε μορφή. Βέβαια, η ανταπόδοση ήρθε από την άλλη πλευρά με τα γνωστά αντίδωρα των εξοριών, των φυλακίσεων και των κάθε λογής διώξεων προσωπικών και οικογενειακών. Αυτή ήταν η συμπεριφορά και ο τρόπος αντιμετώπισης του επίσημου ελληνικού κράτους και των συνεργατών του στα έργα και τις ημέρες του γιατρού, που τα αντιμετώπισε με εσωτερική ηρεμία και υπομονή που πήγαζε από την βασική του αρχή και την ευθύνη του στην πραγμάτωση του καθήκοντός του,
όπως το σχηματοποιούσε η πολιτική τοποθέτηση και η ιδεολογία του στη δομή της πυραμίδας των αξιών του. Αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο και σημείο αναφοράς για όσους επικαλούνται όρους όπως ανθρωπιά, υπομονή, προσφορά αγάπης, αλληλεγγύη, συμπόνια, εργατικότητα, αλλά και ενσάρκωση του ιδεολόγου και του επαναστάτη. Πολλοί άλλοι συναγωνιστές του τραυματίστηκαν και αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ίδια υπόθεση. Εκείνο όμως που έκανε τον γιατρό να ξεχωρίζει τη συνειδήση όλων μας είναι το γεγονός ότι δεν εναπόθωσε την εκπλήρωση των οραμάτων του στην μελλοντική κοινωνία, αλλά το έκαμε πράξη και τρόπο ζωής καθημερινά. Στάθηκε απέναντι σε ό,τι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μια ζωή ήρεμη, άνετη και ευημερούσα, και ακολούθησε ένα δρόμο δύσκολο, επίμονο, τραχή, με ασφελαχτούς και πουρνάρια, προκειμένου να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του, βιολογικές και ψυχικές, στην ανιδιοτελή ανακούφιση του ανθρώπου σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σε κοινωνικό επίπεδο. Μια τέτοια στάση ζωής δίδαξε και θα διδάσκει πάντοτε ανθρωπισμό, μια αξία που σήμερα στους μίζερους καιρούς μας ολότελα έχει εξαφανιστεί μέσα στη δίνη των σημερινών αντιανθρωπιστικών προτύπων, αλλά και ωστόσο δεν πάβει να αποτελεί τη μόνη διέξοδο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Και κάτι ακόμα. Ο γιατρός ήταν και μεγάλος άνθρωπος και μεγάλος επιστήμονας και συμπαραστάτης όσων είχαν την ανάγκη του με μια επισήμανση. Ο γιατρός δεν έκανε ελεημοσύνη. Κάτι τέτοιο ήταν ενάντια στην ιδεολογία του και το χαρακτήρα του. Σαν επαναστάτης ήταν αντίθετος με την παθητική ατομική ελεημοσύνη. Ήταν υπέρμαχος της μαϊκής λαϊκής αλληλεγγύης που αποτελεί και βασικό περιεχόμενο της ιδεολογίας του. Δεν ελεούσε τη λαϊκή αλληλεγγύη, την καλλιεργούσε και πρώτος την εφάρμοζε. Ο γιατρός ήταν γεννημένος για εκείνο που έκαμε, για εκείνο που σημάδεψε τη ζωή του τον ίδιο και τον πλατή περίγυρο των Λευκαδίτικων, του Λευκαδίτικου νησιωτικού συμπλέγματος και ως πέρα στην Ακαρνανία. Και τελειώνοντας, ο γιατρός ήταν ο άνθρωπος που από το πέρασμά του από τη ζωή άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη συλλογική συνήθιση του λαού μας, του λευκαδίτικου λαού και όχι μόνο, που και μετά τη φυσική του απουσία συνεχίζει να εμπνέει και να φωτίζει, να παραδειγματίζει και να διδάσκει τις επόμενες γενιές. Γιατί ο γιατρός ξενοφώντας Γρηγόρης του Σταύρου υπήρξε ένας μεγάλος άνθρωπος και ένα μέγιστο παράδειγμα. Θα ήθελα να μου αφιερώσετε 2 λεπτά για να μεταφέρω 3 πράγματα που μου είπε ο ίδιος ή μέλη της οικογένειας του. Είχαμε φτιάξει, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, ένα συνδικάτο οι καθηγητές της Λευκάδας. Και είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια εκδήλωση. Όπως αρχίσαμε και κάναμε στο πάνω, αν θυμόνται οι πιο παλιοί, με βραβεία και τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις. Τον επισκεφτήκαμε εγώ και ο Μακαρίτης, ο Γιώργης, ο Μάλφας, να του πούμε αυτό το πράγμα. Τα πάμε. Και τι θέλετε από μένα, λέει. Λέω, ήρθαμε να σε ρωτήσουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Όχι όμως πολλά θυμιατά. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούσε. Εφήβγαμε. Ο Γιώργος ο Μάλφας είχε κατεβεί τη σκάλα. Εγώ εκβέντιαζα με την κυρία Χαρίκλια. Οπότε μου λέει, έλα πίσω. Λέω, τώρα θα με κατσαδιάζει για κάτι άλλο. Δεν ήξερα τι. Κάτσε, μου λέει. Μα έχεις κόσμο. Κάτσε, μου λέει. Θα σου πω 2 πράγματα, μου λέει. Το ένα, ότι έκαμα, το έκαμα γιατί το ένιωθα μέσα μου. Και δεύτερο, αγωνιστές, μου λέει, είναι αυτοί που τώρα είναι μέσα στο χώμα.
Εγώ, μου λέει, στο κάτω-κάτω, ετιμήθηκα από το λαό της Λευκάδος. Με εκλέξανε βουλευτή. Αυτοί είναι μες στο χώμα και κανένας δεν τους κάνει ένα μνημόσυνο. Αυτός ήταν ο γιατρός. Δεύτερο παράδειγμα. Αναφέρθηκε κάπως, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ο Θοδωρής, νομίζω, ο Γιωργάκης, για την υποτροφία Fulbright ή Παστέρ, δεν θυμάμαι κι εγώ καλά. Παστέρ ήτανε. Ροκφέλερ. Βέβαια, σπαθάτε, δεν τα... Είχε πάρει το δρόμο να κατεβεί στη Λευκάδα, όπως αναφέρει ο ίδιος, με ένα σακούλι που είχε μέσα ένα καρβέλι, μια φορεσά και μια γραβάτα που δεν ήξερα να δέσω, λέει. Και όταν ήμουν στον καταποντήρα, άκουσα τη φωνή του αδερφού μου, του Μακαρίτη, του Γιώργου. Πόλη για ξενοφόντα, κάτι ξέχασες. Ήρθε και τι μου είπε πως εξέχασα, το μαντιλάκι μου. Ήθελε, λέει, να με δει για τελευταία φορά. Και τότε δεν άντεξα, αγκαλιαστήκαμε και γύρισα πίσω. Αυτός ήταν ο γιατρός ο Γρηγόρης. Αυτή ήταν η ευαίσθητη ψυχή του. Και δεν ξέρω, η ανθρωπότητα μπορεί να χάσει ένα καινούριο Παπα-Νικολάου, ένα καινούριο πρωτοπόρο επιστήμονα. Ξέρω όμως και ξέρουμε όλοι τι κέρδισε η Λευκάδα. Αυτός ήταν ο ξενοφόντας ο Γρηγόρης. Την ανοχή σας για ένα τρίτο. Μου είχε πει μια φορά, δεν θυμάμαι το νούμερο, πόσα παιδιά είχε ξεγεννήσει. Και στις συνθήκες καταλαβαίνετε. 2.500. Μία φορά, λέει, στην πλαγιά πήγα να ξεγεννήσω μια γυναίκα μέσα σε μια καλύβα. Έκανε κρύο τον χειμώνας. Βγήκε το μωράκι, αλλά οι χριστιανοί δεν είχαν ούτε ξύλα να ανάψουμε φωτιά να μην πεθάνει το μωρό από το κρύο. Ευτυχώς που είχα κοντά μου, λέει, 4-5 μπουκάλια με ινόπ, αυτό το πράσινο, το έβαλα μέσα ένα τεψί, άναψα φωτιά και έτσι εγλιτώσαμε το μωρό. Αυτός ήταν ο γιατρός. Και το τελευταίο, αν έχω την ανοχή σας. Είχε γίνει μια εκδήλωση στην Πάτρα για τον γιατρό. Στο θέατρο της Πάτρας που δεν χωρούσε να μπει άνθρωπος. Είχα την τιμή να είμαι ομιλητής. Τελειώσαμε λοιπόν και κατόπιν σηκώθηκε ο κύριος Πάνος ο Δρακάτος, καθηγητής τότε της αεροναυπηγικής και μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, σήμερα συνταξιούχος. Ο οποίος μας είπε το εξής καταπληκτικό. Ο πατέρας μου, λέει, έλεγε ο καθηγητής, ήταν ίσως ο πιο φτωχός άνθρωπος της Λευκάδος. Ονόματι Νικολάκης. Και επειδή ήταν και ζουμπός, τον λέγανε Ζουμπονικολάκη. Φίλοι όμως αχώριστοι με τον γιατρό. Δεξιότατος ο πατέρας μου, αριστερός ο γιατρός. Και να φανταστείτε, λέει, πόσο φτωχός ήταν ο πατέρας μου, μην νομίζει που ήταν τίποτα τσαγκάρης. Εκεί που είναι σημερινό, του κτσούρια τα παπούτσα, κάτω από τη λότζα, είχε ένα καλαπόδι στο πεζοδρόμιο και κατέβαινε ο κόσμος, ιδίως το χειμώνα, βγάνε την αρβίλα, έφτιανε τη σόλα, έραβε το ψίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ, λέει, το 1961 ήμουνα δευτεροετής ή πρωτοετής στη σχολή των Ευελπίδων. Ήταν οι παραμονές των εκλογών. Ένα Σαββάτο που ο Θεός είχε ανοίξει τις καταράχτες όπως έβρικε παλιά το 40ήμερο στη Λευκάδα και χτυπάει η πόρτα. Ανοίξαμε το σπίτι. Τι σπίτι, λέει, σε μια χαμοκέλα με εκεί στα Κοκκινέικα προς την Αγία Παρασκευή. Πάει η μάνα μου η Μακαρίτσα και ήταν ο γιατρός. Με το ποδήλατο, μουσκεμα εντελώς, και πριν προφτάσει να πει, μωρέ γιατρέ, βγήκε ο πατέρας μου και του λέει, καλά μωρέ για ξενοφόντα, λέει. Ήρθες να μου πεις να σε ψηφίσω, νομίζοντας ότι επειδή εγώ ανήκω, δεν θα σε ψηφίσω. Αυτό που κάποιος λέει, κάμε να μπω μέσα και θα σου πω γιατί ήρθα. Ήρθα να σου πω, του λέει, να μην με ψηφίσεις. Γιατί αν με ψηφίσεις θα σου διώξουν το παιδί από τη σχολή των Ευελπίδων και θα πας χαμένος. Αυτός ήταν ο γιατρός ο Γρηγόρης. Και να μου επιτρέψετε να τον
έτσι να τον χαροποιήσουμε λίγο, γιατί μας βλέπει από εκεί ψηλά που είναι. Με 5 στίχους που έγραψε ο μεγάλος μας πάλι συμπατριώτης, ο Γιάννης ο Αθηνιώτης. Φύτεψε στο περβόλι της ζωής σου 3 σπάνιες γαρουφαλιές. Η κάθε μια με ένα σπάνιο γαρούφαλο στολίστηκε. Η πρώτη με το λευκό, σύμβολο της αγάπης. Η άλλη με το χλωμό του κίτρινου, του πάπυρου της επιστήμης. Η τρίτη με το πολύχρωμο το κόκκινο, της αταλάντευτης ιδεολογικής σου πίστης. 3 καντήλια φώτιζαν τη στράτα της ζωής σου. Μπορούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ισχυριστούμε ότι τα καντήλια αυτά φωτίζουν και τη δική μας στράτα? Ας απαντήσει ο καθένας ατομικά στον εαυτό του και όλοι μαζί συλλογικά στην τοπική μας κοινωνία. Να, γιατί ανέφερα και θα αναφερθώ για άλλη μια φορά και έτσι θα τελειώσω, αφού σας ευχαριστήσω για την ανοχή σας να με ακούσετε και την υπομονή σας, ότι ο γιατρός υπήρξε ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, αλλά κυρίως ένα μέγιστο παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φέτση. Το λόγο έχει να μας πει δύο λόγια ο δάσκαλος κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριολεκτικά δύο λεπτά θα σας πω δύο πράγματα. Τα αρχεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτεινός της δεκαετίας του 80 φυλάσσονταν στο Δημοτικό Σχολείο Καβάλου. Δυστυχώς κατέρευσε και χάθηκαν σημαντικά πράγματα. Σώθηκε όμως, από τα ελάχιστα μάλλον που σώθηκε, ήταν η τελευταία ομιλία, νομίζω, του γιατρού στην πλατεία του Ροζαράτρου στις 28 Ιουλίου 1985. Είναι στα χέρια μου. Οποιοδήποτε μπορεί να την πάρει, πρέπει να γίνει κτήμα του λαού. Είναι χειρόγραφη και θα την παραδώσω σε όποιον θέλει. Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας διαβάσω δύο παραγράφους με τα λόγια του ίδιου του γιατρού, γιατί όλα όσα ακολούθησαν ήταν αποτέλεσμα της ιδεολογικής του κοσμοθεωρίας. Θα σας διαβάσω δύο αποσπάσματα που λέει πώς και από ποιους δημιουργήθηκε η Εθνική Αντίσταση. Γιατί το θέμα της ομιλίας του τότε στα Λαζαράτα ήταν η Εθνική Αντίσταση στους Φαγιώτες. Γυρίζοντας από το αλβανικό μέτωπο, προδομένοι από την πολιτική μας ηγεσία και όχι μαχητικά νικημένοι, φτάσαμε το Μάιο του 1941 στην πεκραμένη μας πατρίδα με τις σβησμένες οικογενειακές γωνιές. Φιλήσαμε το σκλαδωμένο χώμα, μα δεν σκύψαμε τον αυχένα στον κατακτητή. Αλλά με αυταπάρνηση μεταλαμπαδεύσαμε αυτή τη φλόγα του χαμένου απελευθερωτικού μας αγώνα, την κρυμμένη στα στήθια μας άσβηστη σπίθα της εθνικής αντίστασης στις χαρακωμένες καρδίες του λαού μας. Και αναδεύοντας τη συνειδητοποίηση και αυτοάμυνα και βιωματική συντήρηση, προσανατολιστήκαμε στη θεμελίωση της εθνικής αντίστασης. Από ποιους? Η εθνική αντίσταση δεν έχει πατρότητα θρόνους, ούτε μητρότητα τα κεφαλαιοκρατικά μέγαρα, ούτε τροφό και καθοδηγητή τα μεγάλα τζάκια με τις ευνουγιστικές και συντικολόγες πολιτικές ροπές, αλλά εμφυτεύεται καθάριο σπέρμα στα λαϊκά στέρνα της πρωτοβγαλμένης αγροτιάς και εργατιάς. Τρέφεται με το αίμα και γιγαντώνεται με τη λαϊκή ανδριοσύνη και σαλπίζει το πολεμικό θούριο σε επίκληση του λαού. Το εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα το υπηρέτησε μέχρι το τέλος. Μαζί με το Sport Time της Δευτέρας 16 Ιουλίου, το 91ο τεύχος του περιοδικού MotoGP World. Πάνω από 100 προσπάθειες.
έβαλω Θεό σημάδι, παλικάρι στα σφάκια, κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια τουφέκια. Της γενιάς μου βασιλιά, μην κατέβει στα σκαλιά, πιέσα θάνατο νερό, να νικήσεις το καιρό. Ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, θα γίνει απονομή πλακετών από το Σύλλογο Φωτεινός στην οικογένεια του γιατρού, καθώς και στον κύριο Κωτογιώργη και στον κύριο Φέτση. Ο πρόεδρος του Φωτεινού, κύριος Λιβιτσάνος, και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Χρήστος Κιαδαρέσης, θα απονείμουν τις πλακέτες στην οικογένεια του γιατρού, αρχικά. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Κιαδαρέσης, στον κύριο Κωτογιώργη. Και ο πρόεδρος, τον κύριο Φέτση. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο χώρο πίσω. Προτού προχωρήσουμε με το Διονύση στα επόμενα τραγούδια που ετοιμάσαμε, είχα μια σκέψη και θα ήθελα να σας την εκφράσω. Θεωρώ ότι η ζωή και το έργο ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου, καθώς και άλλων σπουδαίων που κατάγονται από αυτόν τον τόπο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα λευκαδίτικα σχολεία. Αυτό.
Ζούμε μέσα από την κουνιά.